Κυρία και κύριε Δήμαρχε του Δήμου Βέρειας και της απεγορευμένης πόλης του Πικίνου, εκπρόσωπε της Ιεράς Μητρόπολης και της Αντιπεριφέρειας Δημαρχίας, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Όταν πριν από 2 χρόνια συζητήσαμε με τον κύριο Κόντο την προοπτική συνεργασίας και αδελφοποίησης των 2 πόλεων Βέρειας και Πικίνου, μας φάνηκε ένα μακρινό όνειρο και ίσως ακατόρθωτο. Αποδείχθηκε όμως πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Με υπομονή και μεθοδικότητα μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Έτσι φτάσαμε σήμερα μια μέρα σημαντική για την πόλη μας, όπου έχουμε κοντά μας τη Δήμαρχο της απαγορευμένης πόλης του Πεκίνου με τη σχετική αντιπροσωπεία της για την υπογραφή του πρωτοκόλου συνεργασίας μεταξύ των 2 πόλεων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Δήμαρχο και τους συνεργάτες που αποδέχτηκαν το αίτημά μας, αλλά και τους κυρίους Κόντο, πατέρα και γιο, για την άψογη συνεργασία που είχαμε έως σήμερα. Ελπίζω η συνεργασία αυτή, που έχει σκοπό την προώθηση των ενεργειών στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού, να αποδεχτούν ωφέλιμες για τις 2 πόλεις μας, για τους κατοίκους των 2 πόλεων και για τις επόμενες γενιές. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος της πόλης μας, Κωνσταντίνος Βοριαζίδης. Κυρία Δήμαρχε της πόλης Λόγκτζέν του Πεκίνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Πανεσυλλογιότατε, εκπρόσωπε του συμβασμού του πολίτη μας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ της ελληνικής κυβέρνησης, αξιότιμε κύριε Βοηθά, κύριε πρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι και τιμένοι. Καλωσορίσατε στο Δημαρχείο της Βέρειας σε μια στιγμή πολύ σημαντική για την πόλη μας. <音><音><音><音><音><音><音><音> 这里还有我们最尊敬的东城区区长金女士，欢迎你们来到这个在维利亚斯市最重要的一个时刻。Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, όπου οι 2 πόλεις μας έρχονται να συναγήσουν και να επισημοποιήσουν τη φιλία και τη συνεργασία αμοιβαίου ωφέλους των 2 λαών μας. 2 πόλεις με πολύ μεγάλη ιστορία και πολιτιστική διαδρομή από τα βάθη των αιώνων έρχονται να ενώσουν την παράλληλη αυτή πορεία τους στην παγκόσμια ιστορία. 今天我们在这里握手，一起创造两个城市的友好历史，见证国际性的一面。2 ιστορικές πόλεις, 2 κοιτήρες του πολιτισμού, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα καλύτερο μέλλον μέσω από τις εργασίες στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου και του τουρισμού. 希望两个城市能一起联合发展更多的文化和商业还有旅游机会。 2 πόλεις με σημαντικά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, με μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις σημαντικότητας των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 2 拥有国际性的纪念遗产，在联合国的教科文组织中都有重要的意义。 Περιτριγισμένη από ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, η Βέρεια είναι πλέον γνωστή για την πλούσια και μακρύνη ιστορία της.
Εδώ βρίσκονται οι Αιγαίες, αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρισμένος ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, το μέρος όπου στέθηκε ο βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος και ξεκίνησε την ηθική εκστρατεία του που ένωσε ανθρώπους και πολιτισμούς. Στην πόλη της Βέρειας βρίσκεται το βήμα του Αποστόλου Παύλου, ο χώρος όπου 2000 χρόνια πριν ο Απόστολος των Ρωτών μετέφερε το μήνυμα του Χριστού στους κατοίκους της Βέρειας. Διατηρούνται επίσης τις 48 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, οθωμανικά λατρευτικά μνημεία, καθώς και η αρχαιότερη εβραϊκή σταυρή στην Βόρεια Ελλάδα, απόδειξε ότι η πόλη υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό σταυροδρόμι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 这里一共保持了48个拜占庭的教堂和和犹太的会堂，还有。ο ποταμός Αγιάκονας. 由此可以证明，在维利亚对宗教有非常重大的意义。ο ποταμός Αγιάκονας.Περιοχή επιδικτύου Natura 2000, ο μεγαλύτερος σελούπιος ποταμός στην Ελλάδα, αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη την Μαθία, όπου σε αρμονία με τους ορεινούς όμπους του Βερνού και των Πιερίων, δημιουργεί ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Ακόμη στη Βέρεια βρίσκεται το Εθνικό Χιονοτροπικό Κέντρο Σελίου που λειτουργεί από το 1934 και αποτέλεσε για χρόνια το μοναδικό χιονοτροπικό κέντρο της χώρας. Έτσι δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε πως εδώ στο Σέλι ξεκίνησαν όλα για την ελληνική χιονοδρομία. Η Βέρεια είναι γνωστή για τις πλούσιες πολιτιστικές και αθλητιστικές δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, που προσδίδουν ένα έντονο χρώμα στην καθημερινότητα της πόλης. Η Βέρεια, πέραν της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης, είναι γνωστή για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών, λόγω τεράστιου κάμπου που την περικλείει και για τη μεγάλη παραγωγή βεβαίως κρεάτων και καλοκτοπονικών προϊόντων. Στη Βέρεια θα βρούμε φρέσκα λοδάτινα, κεράσια, μήλα και αχλάδια, κυπευτικά προϊόντα, αλλά και κορυφαία μοσχαρίσια πλέοντα τοπικής παραγωγής, γευστικό νεοτεροπονικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα ύμου. Όσον αφορά το λουδάκινο, αποτελεί ένα ακόμη συνδετικό κρίκο των δύο λαών, μιας και η μακρινή καταγωγή του λουδακίνου είναι από την Κίνα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να επισκεφτείτε την πόλη μας και να πω πως με χαρά θα εργαστούμε για να πετύχουμε τα μέγιστα μέσα από τη συνεργασία αυτή.
最后非常感谢你们的到来，非常开心能和大家一起合作，来开创更多的机会和机遇。Το λόγο έχει η κυρία Δήμαρχος της Αμπογραμμένης Πόλης του Βεγγίδη. Καλησπέρα, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κύριε Κόντο Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. 6月的维利亚鲜花烂漫，鸟语缠鸣，非常高兴能在这样美好的季节里与诸位相聚，共同见证东城区与维利亚市文化旅游商贸合作备忘录的签署。 Συναντηθήκαμε αυτήν την ωραία εποχή στη Βέρεια να υπογράψουμε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Δόντσαν του Πεκίνου και του Δήμου Βέρειας. 再次我请代表东城区政府，再次向为东城区与维利亚市友好交流事业积极牵线搭桥的西中友协主席Kondos Lapidelis先生表示衷心的感谢，对布里亚斯布斯市长所给予的东城区代表团的热情和接待和精心的安排表示衷心的感谢。 Εκ μέρους της Δόντσαν του Πεκίνου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη φιλίας της Κίνας για την Ελλάδα, τον κύριο Κόντο Λευτέρη, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά τις φιλίες και τις ανταλλαγές μεταξύ της Δόντσαν του Πεκίνου και του Δήμου της Βέρειας. Και επίσης ένα τελώριο ευχαριστώ στον κύριο Κωνσταντίνο Μποριάτζηδη, τον Δήμαρχο της Βέρειας, για την υποδοχή, για την περιποίηση και την φιλοξενία που μας δέχτηκε. 今年，希腊总理基普拉斯还来中国出席了“一带一路”国际合作高峰论坛。Οι σχέσεις αναπτύχθηκαν σταθερά από την ίδρυση διπλωματικών δεσμών μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Ξεκίνησε πέρσι και φέτος. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ήρθε στην Κίνα για να συμμετάσχει στο φόρουμ που έπαιξε στο Πεκίνο πριν από 1,5 μήνα στη Διεθνή Συνεργασία One Belt, One Road. 维利亚市作为古马其顿帝国的首都和古希腊重要城市，拥有古老和悠久的历史，历史和文化资源聚集，这与我们东城区在许多方面有相似之处。 Ως πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονικής Αυτοκρατορίας και σημαντική πόλη στην αρχαία Ελλάδα, η πόλη Βέρεια έχει μια αρχαία και μακρά ιστορία, μια συλλογή από ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους, ο οποίος είναι παρόμοιος με την περιφέρεια Δόντσαν από πολλές απόψεις. Ως σημαντική πόλη των δύο χωρών, η δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ του νομού Δόντσαν και της πόλης Βέρεια έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και κινητικών τοπικών κυβερνήσεων για την προώθηση των δύο περιοχών για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την τέχνη, το εμπόριο και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και διάφορα. 相信备忘录的签署必将开启两区市广泛的交流与合作之门，坚定双方共同发展、合作交流的信心，搭起两地深度交流、合作共赢的桥梁，掀开两地友好关系新的一页。Η κοινή ανάπτυξη και το αμοιβαίο όφελος και η κερδοφορία έχουν μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι η υπογραφή του μνημονίου θα ανοίξει την πόρτα για εκτεταμένες ανταλλαγές και συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών μας. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των δύο πλευρών στην κοινή ανάπτυξη, συνεργασία και ανταλλαγή, θα δημιουργήσει μία γέφυρα για ταχύες ανταλλαγές, συνεργασίες και αμοιβαίο όφελος φυσικά μεταξύ των δύο επαρχιών για μία νέα σελίδα φιλικών σχέσεων.
能够与维雅市在历史、文化、旅游等多个领域开展广泛的交流与合作，携手奋进，共谋发展。同时也欢迎维雅市人民更多的到北京、到东城来旅游、投资、发展，进一步加深我们两区之间的友谊。Αγαπάμε την πόλη που έχουμε επισκεφθεί και γενικά την φιλία με την πόλη της Βέρειας και ειλικρινά ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε εκτεταμένες ανταλλαγές και συνεργασίες με την πόλη σας για την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και να συνεργαστούμε και για μια κοινή ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, καλωσορίζουμε τους κατοίκους της Βέρειας να ταξιδέψουν στο Πεκίνο και την ανατολική πόλη μας, να επενδύουν και να αναπτύσσουν και να εμβαθύνουν περαιτέρω τη φιλία μεταξύ των δύο περιοχών. 最后，衷心的祝愿东城区与维利亚市两地的友好关系不断向前发展，两区间的友谊地久天长。谢谢大家。Κλείνοντας, εύχομαι η φιλική σχέση μεταξύ των Σαν και Βέρεια να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μια ανάπτυξη που να μην τελειώσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Άγγελος Τόπλας, σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, με δύο λόγια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε τους φίλους από την Κίνα σήμερα στο ομόνιμο Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βέρεια. Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και η απόδειξη αυτής της συνεργασίας είναι και οι επισκέψεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού του Άλεξη Τσίπρα στην Κίνα. Εγώ είχα τη χαρά να επισκεφτώ την πόλη σας και να θαυμάσω έναν διαφορετικό για εμάς πολιτισμό και το ίδιο εύχομαι και για εσάς που επισκέφτεστε και υπογράφετε σήμερα αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με την Βέρεια. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια και στις δύο πλευρές και στις δύο πόλεις και στους δημάρχους και τους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. 祝贺大家两方就是能为了这一件事情做出了贡献和努力来加强两个城市之间的结对。 Και εύχομαι να έχουμε τη χαρά και εδώ στη Βέρεια να υποδεχθούμε τόσους πολλούς φίλους από την περιοχή σας, έτσι ώστε ο τουριστικός οδηγός που πρόσφατα έχει εκδώσει ο Δήμος Βέρειας για την Επιμελητηρία Τουρισμού να περιέχει σιγά σιγά σύντομα και την κινέζικη γλώσσα. Να είστε καλά και καλή συνεργασία. Εάν θέλει κάποιος εκπρόσωπος να πάρει το λόγο, κύριε Αντωνίου. Σαν ο μοναδικός εκπρόσωπος που τυχαίνει να βρίσκουμε εδώ εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θέλω να σας καλωσορίσω, κυρία Δήμαρχε, της απαγορευμένης πόλης του Πεκίνου, στην πόλη της Βέρειας. Και όλη την ομάδα που σας συνοδεύει. Ελπίζω αυτή η συνάντηση και το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί
ανάμεσα στην πόλη της Βέρειας και την πόλη της δικής σας να είναι απαρχή μιας πολύ επικοδομητικής και παραγωγικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς τα επόμενα χρόνια. Και στους τομείς της ανάπτυξης, της οικονομίας, του εμπορίου και του πολιτισμού.所以他们就是非常努力，一直在努力做作为今天就是我们在这边要签署的这个合同之前，他们已经做了非常多的努力，一直想要靠着就是说想去发展这个城市里的旅游业、农业，还有包括各个方面的那个经济，就是说想提高这个国这个城市的经济，然后他们为了这个事情也做了非常多的准备。 Έχουν την ιστορία τους από πολύ μακρινό παρελθόν, όπως επίσης και η ιστορία της χώρας μας, της Ελλάδας και της Κίνας, να συνδέουν πάρα πολύ στενή δεσμή από το παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η συνεργασία παίρνει και ένα χαρακτήρα πάρα πολύ παραγωγικό και πάρα πολύ στενό στο τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και η Ελλάδα να αποτελέσει την πύλη εισόδου των κινητικών προϊόντων προς την ενδοχώρα την Ευρωπαϊκή. Σα καλωσορίζω και εύχομαι καλή διαμονή στη Βέρεια. 就是他们之前，就是说，因为我们两个城市不仅仅，但是维利亚这个城市和我们东城这个城市是一个非常文明的一个非常有着很久很久远久的那个文明古城，而且整个中国和希腊也是有同样的那个相同点，就是他们都有非常悠远的历史文化。 所以在这样子一个情况下，我们之前中国和希腊的关系一直都是非常好，而且就是说在双方的那个金融条件上面也是有非常多的投资和互助，所以说他们现在希望能以后对中国打开大门，能接纳更多的中国产品，还有也能把这边的那个希腊的产品送到中国中去，然后让两个国家有更好的发展，然后是属于互相互利的。 那种，然后还有就是说，也就是在这里再次欢迎你们来到这里，也希望你们在这里能住得好玩得开心，好吗？感谢您，Dimitri，再次感谢您的邀请。Απλώς να πατήσω τις ευχές σε λατινική αρχοντία, για να μεταφέρω τις ευχές για την καλή επιτυχία αυτής της συνεργασίας για την προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας του τομέα του πολιτισμού, του πολιτισμού του πληροφορίου ανάμεσα στις δύο πόλεις, που όπως είπε και ο κύριος Αντωνίου, είναι από δύο χώρες οι οποίες είναι από παλιά της παγκόσμιας ιστορίας και η Κίνα και η Ελλάδα. Έτσι αυτές τις συνεργασίες προωθούν όλα τα ζητήματα και μας ανεβάζουν ένα σκαλάκι. Πηγαίνουν να προωθούν ένα βήμα πιο μπροστά, ένα βήμα πιο κοντά στην αδερφοποίηση των λαών και στην φιλία την οποία θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο. 这个是他们自己的那个教父，然后教父他也是从心里真心诚意的祝福我们能有更好的活动，有更好的合作。就像之前的希腊的是政府议员讲的一样，因为两个城市和两个国家拥有都有非常悠久的历史文化，也是都是文明古国，所以像这样子的情况下，希望由这一次的合作能。 更多加一步中国和希腊之间的关系。ευχαριστούμε τον Πάτερ Δημήτριο. Ο κύριος Κόντας, γιατί σήμερα είναι η μέρα. Επειδή ακούσατε κάποιο την κυρία Δήμαρχο. Το όνομα Λευτέρης Κόντος. Ο κύριος Κόντος λοιπόν είναι ο προξενητής, έτσι, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα.
επί πάρα πολλά χρόνια σχέσεις με την Κίνα και βέβαια όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, καρποφορεί αυτό και το γεγονός για την πόλη μας. Τώρα, Δευτέρη. Θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Κόντος είναι και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνοκινέζικης Φιλίας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εγώ τώρα μπορώ να πω ότι είμαι λίγο συγκινημένος, γιατί βρίσκομαι στη Δέρη, σε μια ιστορική περιοχή, με τους δύο εκπροσώπους δύο ιστορικών περιοχών, δύο ιστορικών πολιτισμών. Σήμερα είναι η μέρα τους και εγώ μόνο να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό που έχει ξεκινήσει και που είναι σίγουρο ότι οι δύο αυτοί πολιτισμοί με τη βοήθεια όλων μας θα φτάσει εκεί που πρέπει. Καλή επιτυχία. Κόμπος Λευτέρης 他今天非常的感动，也非常的开心，能今天在维也纳这个城市见证我们两个城市的城市友好结对合同，因为他也是为此之前做出了非常非常多的贡献，为了两国两个城市之间的对接，所以说现在最后祝福大家能有非常好的开始和非常好的合作。 της Τόντσεν περιοχή, αλλά το περιγράφει με το τέσσερις εποχές, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι στην Τόντσεν πόλη όλο το χρόνο είναι πανέμορφο και και το πάνω είναι τα αρχές που έχουμε εμείς στην καρδιά της Κίνας, Τόντσεν. Ναι. Η απονομένη πόλη και ο κήπος Παραδείσου. Και το κήπο της Παραδείσου. Α, το κήπο της Παραδείσου. Ναι. Αυτά είναι τις δύο πιο διάσημους στην Κίνα και είναι στην καρδιά της Κίνας. Της Κίνας, στην καρδιά της Πεκίνου. Της Πεκίνου, ναι. Ευχαριστώ. Είναι η σώμα κανένας. Συνήθως, ναι, αυτές τις θέσεις, από κάτω, εντεπλασμένες. Εδώ είναι. Το πρώτο. Ακριβώς από κάτω και από πάνω κιόλας. Ακριβώς εκεί. Ναι. Δημαρχέ, και μία τελευταία στο φακό, παρακαλώ. Έχετε και τα αγγλικά. Δημαρχέ. Κάνε πως υπογράφει. Έτσι.
那边是，先上午过去，我们过去，过去。